Υπάρχει ένα θολό αντισυστημικό, ψεκασμένο, συνωμοσιολογικό, μαύρο που γράφουν και τα νέα, στα οποία αρκετοί από το ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές φαίνεται να θέλουν να ψαρέψουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την δημοκρατία μας και το πολιτικό μας σύστημα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο κόμμα, κυβέρνησε τη χώρα, επιδιώκει να την ξανακυβερνήσει, και αντί να μετατρέπεται, όπως κάποιοι το θέλαν μετά το 19, σε ένα όριμο ευρωπαϊκό κόμμα της αριστεράς, παραμένει δέσμιος της γενετήσιας στιγμής του. Δηλαδή γεννήθηκε μες στην κρίση το 12-13 με τους ψεκασμένους, τους αγανακτισμένους και όλα τα υπόλοιπα, και επιστρέφει στην κρίση και τρέφεται από την κρίση. Έχει μια αντίσταση στην κανονικότητα. Και αυτό, πραγματικά το λέω από το χέρι στην καρδιά, είναι πρόβλημα συνολικά για τη δημοκρατία μας. Δηλαδή θέλουμε αξιόπιστη εναλλακτική, κυβερνητική, και όχι όλα αυτά με τον πολλακισμό, με την τοξικότητα, με αυτά που είχαν πει στο παρελθόν σε αντίστοιχη υπόθεση με τον Γιωργούλη. Εμείς, βλέπετε, δεν είπαμε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα βιαστών. Είπαμε κόμμα βιαστών. Δεν είπατε κόμμα βιαστών, αλλά επαναφέρετε και κοπτήσατε την συνθήκη. Και τον κόσμο ο οποίος αντιδρούσε τότε, το 12 με τα προφανώς, άλλο ο κόσμος και φτάσαμε, άλλο... Συγγνώμη, φτάσαμε όλα τα κόμματα, το δικό σας κόμμα έφτασε το 18-19%, ναι. Το ΠΑΣΟΚ έπεσε στα 13, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3 πήγε στο 16. Και μετά στο 33-36. Ναι. Και ναι, η Χρυσή Αυγή στο 8. Μην λέτε ότι ήταν ψεκασμένοι. Όχι, όχι. Ήταν όχι, άνθρωποι. Ανά άλλο πράγμα η αντίδραση, με συγχωρείτε. Και άλλο πράγμα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και κλείνω με αυτό. Διορθώστε τα οποία στην πλατεία. Επιτρέψτε μου. Ναι. Στην πλατεία Συντάγματος να μιλάνε για καλή βία. Και στα τηλεοπτικά πάνελ να μιλάνε για καλή βία και να χαϊδεύουν τα αυτιά της βίας. Λοιπόν, αυτά είναι τα απαράδεκτα, τα οποία δεν έχουν αποκηρυχθεί 10 χρόνια μετά από το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι το πρόβλημα.